Αχ, μωρέ, αχ, μωρέ, τούτος εδώ ο Άγιος. Τι γλυκός, τι υπέροχος, τι μοναδικός Άγιος που είναι. Παρέδωσε την ψυχή του και την καρδούλα του στο Θεό, να ετοιμαστεί και να είναι αυτός που θα γίνει πρόδρομος, δηλαδή να έρθει πριν από τον Χριστό και να του δείξει του Χριστού μας και να δείξει σε όλους μας το δρόμο. Ναι, αλλά πριν φτάσει να γίνει αυτός ο σπουδαίος Αγιάννης ο πρόδρομος που πήγε στην έρημο, ασκήτεψε, νίστηψε, προσευχήθηκε, ταπεινώθηκε, παραδόθηκε στο Θεό. Και χτες τι γιορτάσαμε, ήταν τα φώτα. Αλλά εκεί στα φώτα πρώτος και κύριος περιμένει ο Αγιάννης ο πρόδρομος. Όχι σαν πρώτος, σαν ο έσχατος των ανθρώπων. Εγώ λέει δεν μπορώ, δεν είμαι ικανός να σου λύσω ούτε τα κορδονάκια από τα παπούτσια σου, Θεέ μου, Χριστέ μου. Και όμως όταν του ζήτησε ο Χριστός να τον βαφτίσει, έκανε την υπόκληση μπροστά στο Θεό και παραδόθηκε να είναι αυτός που θα βαφτίσει τον Χριστό μας. Να η ταπείνωση τον έκανε τότε τον σπουδαιότερο άνθρωπο πάνω στη γη μετά την Παναγία μας. Και όμως αυτός πάλι εκεί ταπεινός, απλός, και βαφτίζει τον Χριστό μας και ξεκινάει ο Χριστός μας το έργο του. Αλλά μέσα σε αυτόν τον δρόμο του έργου του Θεού πρώτη θέση στο ξεκίνημα έχει ο Αγιάννης. Γι' αυτό και σε κάθε ναό τον έχουμε τιμητικά δίπλα πάντα από την εικόνα του Χριστού. Και είναι εκεί για να παίρνουμε πάντοτε την ευλογία του. Και ξέρετε, ο Αγιάννης, ο πρόδρομος, είναι και ο δάσκαλος και ο καθηγητής των μοναχών μας, διότι όλα αυτά που κάνουν και ζουν οι μοναχοί τα έκανε και τα έζησε πρώτος ο Αγιάννης ο πρόδρομος. Με πρώτη φράση που ζητούσε από όλους, τη μετάνοια, μωρέ! Αχ, 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 τι ευλογία είναι αυτή η μετάνοια! Τι δύσκολη να την κάνουμε όταν εδώ μέσα γεμίζει εγωισμό και τι εύκολη να την κάνουμε και να τη ζήσουμε όταν η καρδούλα μας λιώσει από την αγάπη του Θεού και συναισθανθούμε τι αμαρτίες έχουμε κάνει, μωρέ, όλοι! Άιτε να μετανιώσουμε! Άιτε να υποκληθούμε κι εμείς στον Θεό! Με τη βοήθεια του Αγιάννη του Προδρόμου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Και ας πάρουμε κάτι από την απλότητα, από την αγιότητα, από την ταπείνωση, αλλά και όταν χρειάστηκε από το θάρρος του Αγιάννη του Προδρόμου που ήλεγξε εκεί τον Άρχοντα, και του είπε «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις κάνει αυτήν την αμαρτία και να πάρεις για γυναίκα σου να κλέψεις τη γυναίκα του αδερφού σου». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να τον κλείσουν φυλακή και να τον αποκεφαλίσουν. Εκεί σαν δώρο σε εκείνη την αμαρτωλή κοπέλα που το ζήτησε από τον μπαμπάκα της γιατί έκανε έναν ωραίο χορό. Ο Γιάννης ο πρόδρομος όμως και με κομμένο το κεφάλι είναι ο πρώτος των προφητών ή μάλλον ο τελευταίος από όλη τη σειρά των προφητών χρονολογικά, αλλά πάντα πρώτος δίπλα στο Χριστό μας. Αυτόν τον Αγιάννη γιορτάσαμε σήμερα. Άιτε μωρέ να τον έχουμε όλη ευλογία και χάρη και φίλο μας.